όσο ο κόσμος κινείται χωρίς μέτρα και μη εμβολιασμένος, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να νοσήσει και τόσο αυξάνεται η επικινδυνότητα να χρειαστεί να νοσηλευθεί. Οι αυξημένες μολύνσεις από κορονοϊό που καταγράφονται καθημερινά στην Κρήτη θέτουν σε συναγερμό τις υγειονομικές αρχές του νησιού και φέρνουν την ενεργοποίηση ενός έκτακτου σχεδίου διαχείρισης νέου κύματος της πανδημίας. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε και μία συνάντηση με όλους τους διοικητές των νοσοκομείων. Έχει ενημερωθεί ήδη και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Προχωράμε τα επόμενα 24 ώρα σε άνοιγμα κλινών ΜΕΘ, σε ενεργοποίηση δηλαδή κλινών ΜΕΘ COVID, δεδομένου ότι ακολουθεί τις επόμενες μέρες η γιορτή του 15 Αύγουστου και όλα δείχνουν ότι θα έχουμε μια μεγαλύτερη κινητικότητα του κόσμου και πιθανά μια αύξηση των κρουσμάτων. Με το δεδομένο ότι όλοι θυμόμαστε ότι πάντα το καλοκαίρι ήταν μια πιεστική περίοδος για το νησί σε ό,τι αφορά το κομμάτι το υγειονομικό, πόσο μεγάλη είναι η πίεση που δέχεται το ΕΣΥ συνολικά? Η πίεση είναι τεράστια, αλλά δεν οφείλεται στο καλοκαίρι. Οφείλεται στην πανδημία και στον μεγάλο αριθμό ανθρώπων στην Κρήτη που δεν έχουν εμβολιαστεί. Εμείς πριν την πανδημία, το καλοκαίρι λειτουργούσαμε με 12 κρεβάτια, με 12 κλίνες. Και σήμερα λειτουργούμε με 27, δηλαδή έχουμε 58% αύξηση σε όλη την Κρήτη. Σε όλη την Κρήτη αυτή τη στιγμή τα κρεβάτια είναι 68, ενώ πριν την πανδημία ήταν 63. Οι νέες μολύνσεις φέρνουν περισσότερες νοσηλίες με αποτέλεσμα να προκαλείται ασφυξία στο σύστημα υγείας της Κρήτης. Ήδη τα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου και στο νοσοκομείο των Χανίων εχθές ανοίξαμε επιπλέον κλινικές, όπου αυξήθηκαν οι κλίνες για περιστατικά με απλά και μέτρια συμπτωματολογία. Ήδη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου γίνεται μια σχετική προετοιμασία προκειμένου να υπάρξει και να λειτουργήσει μια νέα τρίτη κλινική COVID με φόντο έτσι αυτές τις αυξανόμενες νοσηλίες. Υπάρχει ένας ανάλογος σχεδιασμός και για τη μονάδα εντατικής θεραπείας? Όχι, η μονάδα εντατικής θεραπείας είναι ένα τελείως διαφορετικό τμήμα του νοσοκομείου. Και για να λειτουργήσει τρίτη μονάδα εντατικής θεραπείας δεν υπάρχει ειδικό ιατρικό προσωπικό. Αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα έχουν προσληφθεί όλοι οι εντατικολόγοι. Δεν υπάρχει εντατικολόγος που δεν έχει προσληφθεί. Επομένως και εμείς αυτή τη στιγμή λειτουργούμε 27 κρεβάτια και είμαστε στα όρια. Δηλαδή δεν μπορούμε να αναπτύξουμε παραπάνω κρεβάτια. Το πρωί της Τρίτης οι ασθενείς με κορονοϊό στα νοσοκομεία της Κρήτης ήταν 177. 151 ασθενείς νοσηλεύονται σε κλινικές κορονοϊού ή 26 σε μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων οι 18 διασωληνωμένοι. Με βάση την εμπειρία σας και τα δεδομένα τα αριθμητικά, πόσο δύσκολη χαρακτηρίζεται η συγκεκριμένη χρονική στιγμή στις ΜΕΘ του νησιού? Αυτή τη στιγμή είμαστε στη δυσκολότερη χρονική περίοδο και αυτό, επαναλαμβάνω, οφείλεται στο ότι μόνο 48% του πληθυσμού της Κρήτης έχουν εμβολιαστεί. Άρα λοιπόν, και σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα, το στέλεχος Δέλτα είναι πάρα πολύ λοιμογόνο και επομένως πιστεύω ότι θα νοσήσουν, αν όχι το υπόλοιπο 52%, αλλά ακόμη και 30% να νοσήσουν. Η πίεση στο νησί θα είναι εξαιρετικά μεγάλη. Έτσι όπως βλέπουμε την αύξηση των κρουσμάτων, υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε σε ένα σημείο που να μην έχουμε χώρο να φιλοξενήσουμε τον κόσμο? Εάν δεν τηρούνται τα μέτρα και δεν έχουμε μια αύξηση των εμβολιασμών, κυρίως σε νεότερες ηλικίες που βλέπουμε τώρα ότι έχουμε αρκετές νοσηλίες νέων και κυρίως σε ευπαθείς ομάδες, υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα και μεγάλη πιθανότητα στο να νοσήσουν άνθρωποι και να χρειαστεί να νοσηλευθούν, όπου εκεί φυσικά και κανείς δεν θα στερηθεί μονάδος εντατικής θεραπείας, δηλαδή νοσηλεία σε μονάδα εφόσον υπάρχει ανάγκη, αλλά εάν έχουν καλυφθεί όλες οι κλίνες στην υγειονομική μας περιφέρεια θα γίνει αεροδιακομιδή για να νοσηλευθούν σε κάποια άλλη μονάδα στη χώρα. Εμείς αυτή τη στιγμή στα 14 κρεβάτια που είναι κατηλημένα από ασθενείς COVID, ο νεότερος ασθενής είναι 19 ετών και ο μεγαλύτερος 84 ετών. Έχουμε όμως και ασθενείς 20 ετών,
35 ετών διασωληνωμένοι και έχουμε και αρκετούς 60-65, δηλαδή το προφίλ είναι μικρότερο από ό,τι είχαμε συνηθίσει σε σχέση με τις ηλικίες, από ό,τι είχαμε συνηθίσει στο πρώτο και στο δεύτερο κύμα. Αυτό τώρα, όσο περνάει ο καιρός, οι ηλικίες που έρχονται στη ΜΕΘ θα είναι μεγαλύτεροι από άποψη ηλικίας, για τον απλούστατο λόγο ότι οι νέοι που νοσούν θα αμολύνουν τους ηλικιωμένους στο σπίτι.